σήμερα ήμασταν στην Ευελπίδο και εκδικαζόντουσαν τα ασφαλιστικά μας μέτρα. Η ντροπιαστική τροπολογία που κατέθεσε χθες το βράδυ η κυβέρνηση και κλείνει τη Λάρκο και μας πετά στα προγράμματα ανεργίας, ακυρώθηκε ξανά στο δικαστήριο με νέα προσωρινή διαταγή μέχρι την απόφαση. Ναι, χαιρόμαστε. Ναι, χαιρόμαστε γιατί για μας δεν είναι μόνο η δουλειά μας. Είναι τα σπίτια μας εκεί. Είναι η ζωή μας. Δεν θα το βάλουμε κάτω. Αυτή τη στιγμή θα ανεβεί αντιπροσωπεία πάνω και θα απαιτήσει να την αποσύρουν εδώ και τώρα. Ιδάλλως, ανακοινώνουμε από σήμερα, την Πέμπτη, σας καλούμε νέο συλλαλητήριο στις 12 το μεσημέρι ξανά εδώ στο Σύνταγμα την ώρα που θα την ψηφίζουν. Δεν θα περάσει το κλείσιμο της Λάρκο. Δεν βγαίνουμε από τα σπίτια μας. Αν νομίζουν ότι στους μεταλλεργάτες που μπροστά στους 1500 βαθμούς καλοκαίρι ανοίγουν και παίρναν παραγωγή θα τους κουράσουν στο κάψωνα, γελάστηκαν. Δεν φεύγουμε, αν δεν ανοίξουν τώρα την πόρτα, να λεγούμε πάνω και να τους δείξουμε τις απορροφίες του τιμούς. Απαιτούμε συνέντευξη εδώ και τώρα. Εργατικής τάξης της χώρας μας και σήμερα το ξαναποδεικνύει. Τους έχει αναγκάσει να μας βλέπουν στα μάτια και να μας λένε δεν αισθάνομαστε όμορφα. Αλλά εμείς δεν θέλουμε αισθήματα. Θέλουμε πράξεις. Τους ζητήσαμε να αποσύρουν την τροπολογία. Προφανώς και είπαν ότι αυτή η τροπολογία δεν είναι για να σας απολύσει, μη φοβάστε. Προφανώς έχουμε πάνω το κεφάλι μας και δεν μας κοροϊδεύει κανένας μια σε αναμονή απόφαση που δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Σε κάθε περίπτωση πήραμε τη δέσμευση και κρατάμε μικρό καλάθι ότι το επόμενο διάστημα κλιμάκιο των Υπουργείων θα έρθει να καταγράψει στους χώρους μας αν αυτά που λέμε είναι πραγματικότητα ή είναι φαντασίωση. Τεκμηριώνουμε ότι είναι πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς δηλώσαμε και το δηλώνουμε εδώ μπροστά σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε. Την τιμή που μας κάνετε και μας υπερεστέκεστε δεν πρόκειται να την πουλήσουμε. Αυτός ο αγώνας θα φτάσει μέχρι το τέλος. Λέω σταθμός, την Πέμπτη στις 12 ξανά εδώ στο Σύνταγμα για να απαιτήσουμε να μην ψηφιστεί το νέο έκτρωμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.